Το εισόδημα των Ελλήνων καταναλωτών συνεχίζει να ροκανίζει η ακρίβεια, με πολλούς να τα φέρνουν δύσκολα πλέον βόλτα, καθώς το ελαιόλαδο, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα κρεατικά είναι πιο ακριβά στην χώρα μας, όπου και παράγονται, παρά στο εξωτερικό. Μάλιστα, πιο φθηνό στις γειτονικές χώρες είναι το λάδι που εξάγουμε σε Ισπανία και Ιταλία, με τον πρόεδρο των ελαιοπαραγωγών, Μανώλη Γιαννούλη, να δίνει την απάντηση. Το Υπουργείο Ενέργειας καινοτομεί και εισάγει το νέο πράσινο τιμολόγιο ρεύματος από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Με μία τιμή για να ξέρεις τι πληρώνεις και ποιος είναι ο φθηνότερος. Με εύκολη σύγκριση τιμών μεταξύ των διαφορετικών παρόχων κάθε μήνα. Όλα στο χέρι σου μέσα από το εργαλείο σύγκρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Για όλα τα νέα τιμολόγια, ενημερώσου και διάλεξε το καλύτερο για εσένα. Προτεραιότητά μας, το συμφέρον του καταναλωτή. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ισπανία είναι πάντοτε φθηνότερη από εμάς σε επίπεδο τιμών αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό το λόγο προτιμούν να αγοράζουν χύμα ελληνικό ελαιόλαδο, το οποίο τυποποιούν και το οποίο βάζουν στα μείγματά τους για να βελτιώσουν την ποιότητά τους, αναφέρει χαρακτηριστικά ο ελαιοπαραγωγός. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα οι τιμές στα γαλακτοκομικά είναι στο 38% πάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ενώ το περασμένο έτος η χώρα μας ήταν η δεύτερη πιο ακριβή σε ό,τι αφορά την τιμή του ελαιολάδου μετά την Μάλτα, καθώς ήταν 23,7% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφήνοντας πίσω την Ιταλία, όπου σε μεγάλο βαθμό το ελαιόλαδο είναι ελληνικής προέλευσης. Σοκάρουν οι αυξήσεις και τους κτηνοτρόφους, με τις τιμές να διαφέρουν αρκετά από το χωράφι στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Κάποιος ενδιάμεσος μέχρι το ράφι και μέχρι το ψυγείο είναι αυτός που κερδίζει παραπάνω από ό,τι γίνεται στο εξωτερικό. Κάτι γίνεται λάθος, ανέφερε ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Καβάλας. Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Open Pantos, οι καταναλωτές έχουν ήδη ξεκινήσει τα ψώνια για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, ωστόσο θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, αφού φέτος θα είναι ακριβότερο κατά τουλάχιστον 15% σύμφωνα με τους κρεοπόλες. Χαρακτηριστικά, η γαλοπούλα φέτος πωλείται από 13,90 ευρώ, ενώ πέρσι ήταν στα 12 ευρώ, το κατσίκι 16 ευρώ από 14 ευρώ πέρσι και το χοιρινό στα 7,90 ευρώ από 6,90 ευρώ που ήταν πέρσι.